Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Δημόπουλος, με απόλυτη σαφήνεια, από την πρώτη μέρα της πανδημίας, έχει θέσει επί των τύπων των ύλων όλη την εξέλιξη. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους μας. Θέλω να είστε καλά. Θέλω να είστε καλά και κρεμόμαστε από τα χείλη σας. Κύριε Πρίτανη, ακούγονται πολλά για την Όμικρον. Χθες ο κύριος Τόλης, εκ των κορυφαίων καρδιοχειρουργών του κόσμου, Έλληνας, μας είπε ότι η Όμικρον, το έχετε πει κι εσείς, γρήγορη στην εξάπλωση, χαμηλής έντασης ως προς, ως προς τον πόνο που έχει ως ίωση, ως προς οτιδήποτε άλλο. Πού πάμε, πού βρισκόμαστε, τι άλλο χρειάζεται και ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχετε? Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι όντως η μετάδοση του μεταλλαγμένου στελέχους Όμικρον είναι πολύ ταχύτερη. Ναι. Τα δεδομένα όσο συγκεντρώνονται περισσότερα και από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη δείχνουν ότι η νόσηση είναι πιο ήπια σε ποιους, σε αυτούς που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Δυστυχώς, αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ή που έχουν εμβολιαστεί μερικώς παραμένουν να είναι ευάλωτοι και ισχύει ό,τι ισχύει και στους άλλους, ότι ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου θα έχουμε την σοβαρή ή όχι νόσηση. Υπάρχουν όμως και μερικά θετικά στοιχεία όσον αφορά την Ελλάδα, για παράδειγμα. Έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά τρίτης δόσης, ενισχυτικής δόσης, 35% στην Ελλάδα στον ενήλικο πληθυσμό σε σχέση με 28% ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι πολύ θετικό. Επίσης, πρόσφατα δεδομένα από την Νότια Αφρική δείχνουν αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, των μολύνσεων, και ήδη εκεί πέρα αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα κρατώντας τη μάσκα και τις αποστάσεις. Ναι. Επίσης, πρόσφατες μελέτες από το Χονγκ Κονγκ δείχνουν ότι αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος έχει μεγαλύτερη τάση να μπαίνει στα κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού και λιγότερο στα κύτταρα των πνευμόνων. Μάλιστα. Επομένως, βλέπουμε τι να αλλάζει και η κλινική εικόνα. Ένα λεπτό, κύριε Πρίτανη, γιατί αυτό που λέμε το μπούκωμα, το πονόλαιμο, τη μύτη και λιγότερο την πνευμονία. Μάλιστα. Που είναι και βεβαίως πολύ πιο επικίνδυνη. Όλα αυτά είναι σε πειραματικά δεδομένα που δείχνουν μια μεγαλύτερη τάση αυτού του στελέχους να μπαίνει στα κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού. Και το άλλο το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό βέβαια είναι η μεγάλη αποτελεσματικότητα των αντιϊκών φαρμάκων. Ναι. Ξέρουμε ότι και των δύο μεγάλων εταιριών πήραν έγκριση από το FDA και ότι σύντομα θα προχωρήσουν ανάλογες διαδικασίες και στην Ευρώπη και πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες διαθέσιμες ποσότητες στην Ελλάδα προς το τέλος Ιανουαρίου. Τώρα, επομένως, με βάση αυτά πού πάμε? Ναι. Ναι. Με βάση αυτά, πού πάμε? Δηλαδή, παίρνουμε περισσότερα μέτρα, κρατάμε το εμβόλιο, κρατάμε τις μάσκες, κρατάμε τις αποστάσεις, θα χρειαστούν κάποιες άλλες παρεμβάσεις? Αυτοί που κάνανε και την τρίτη δόση είναι σε καλύτερη θέση, όπως ακριβώς είπατε? Όλο αυτό το περίγραμμα, τι οδηγία δίνει από τον Πρίτανη σε κάθε νοικοκυριό που μας βλέπει τώρα? Ναι, γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες είναι φυσικό επακόλουθο να έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Μάλιστα. Το στέλεχος αυτό μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Μελέτες που έχει κάνει ο κύριος Θωμαίδης στα λίμματα της Αττικής που θα ανακοινωθούν αύριο δείχνουν ότι όντως υπάρχει μια αύξηση του ποσοστού του μεταλλαγμένου στελέχους Όμικρον, το οποίο αντανακλά και αυτό που βλέπουμε καθημερινά. Ναι. Επομένως, προσπαθούμε αυτές τις γιορτινές μέρες όσο μπορούμε περισσότερο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Κάνουμε τα τεστ όσο αυτά είναι αξιόπιστα βέβαια. Προσπαθούμε να κρατάμε τις αποστάσεις, επικοινωνούμε με ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Όταν έχουμε και το παραμικρό σύμπτωμα, περιμένουμε και δεν συναντάμε άλλους ανθρώπους. Ναι. Είναι μέτρα προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης, ούτως ώστε να περάσει ένα χρονικό διάστημα και να δούμε πραγματικά την βελτίωση των δεδομένων, τα οποία πραγματικά αναμένουμε στους επόμενους μήνες.
η διαφορά όμικρον από ένα κρυολόγημα, γιατί και το κρυολόγημα έχει μπούκωμα, έχει καταρροή. Το μάθα και εγώ το ανώτερο αναπνευστικό τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν είμαστε γιατροί. Αυτός που λέει ότι παριστάνει το γιατρό είναι, καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, πόσο το κρυολόγημα από την όμικρον, το μετέχμιο της διαφοράς τους είναι μεγάλο, είναι ευδιάκριτο? Καθόλου. Δεν είναι καθόλου ευδιάκριτο. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι κάτι που πριν από ένα χρόνο θα λέγαμε δεν μπορεί να είναι κορονοϊός, σήμερα μπορεί να είναι. Δηλαδή μια ερηνική συμφόρηση, ένα μπούκωμα, ένας βήχας, ένας πονόλαιμος, λίγος πυρετός, είναι συμπτώματα τα οποία συνάδουν με την κλινική εικόνα που έχει αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος όμικρον. Επαναλαμβάνω, συνήθως αυτή είναι η εικόνα σε πλήρως εμβολιασμένους, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου συμπτώματα ή ελάχιστα συμπτώματα. Δεν είναι το ίδιο για κάποιον ο οποίος είναι ηλικιωμένος, ο οποίος έχει άλλες παθήσεις και ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί ή είναι μερικώς εμβολιασμένος. Να εκλάβω ότι η πίεση στο σύστημα δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο τα δύο πρώτα, της Δέλτα και του αρχικού κορονοϊού? Νομίζω ότι αυτό που λέτε ισχύει. Το βλέπουμε ήδη από την Αγγλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι πρώτες αναφορές είναι ότι οι νοσηλίες δεν είναι ανάλογες με τον αριθμό των κρουσμάτων αφενός και η διάρκεια της νοσηλίας είναι μικρότερη. Επομένως, όντως έχουμε να κάνουμε με μια υπιότερη νόσο. Άρα ούτε πανικός, ούτε ψυχασμός. Ακριβώς, όπως το είπατε. Κύριε Πρίτανη, θα πω το εξής. Από την πρώτη μέρα της πανδημίας, η ψύχρεμη στάση σας, οι σαφέστατες οδηγίες τις οποίες έχετε δώσει και πάνω απ' όλα η αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων σας καθιστά ένα ιδιαίτερα σοβαρό συνομιλητή. Άρα για ένα μπούκωμα θα πει κάποιος τώρα, για ένα μπούκωμα ή για μια καταρροή ή κάτι άλλο, να κλείσει η οικονομία, είναι δυνατόν ποτέ να πάμε σε lockdown? Νομίζω ότι αυτό το οποίο αναφέρατε και εσείς δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν και μεγάλες επιπτώσεις γενικότερα. Έτσι. Όπως ξέρετε, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη πολλούς παράγοντες. Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώνουμε τα δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται και προκύπτουν με πολύ γρήγορο ρυθμό. Από εκεί και πέρα, βεβαίως με ένα μπούκωμα δεν κλείνει η οικονομία, αλλά και με ένα μπούκωμα παίρνουμε ο καθένας τα μέτρα μας και αποφεύγουμε να δούμε άλλους ανθρώπους. Έτσι. Για κάποια χρονική περίοδο. Κύριε Πρίτανη, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο νέος χρόνος θα μας βρει. Αλήθεια, πάμε στο τέλος της πανδημίας, το βλέπετε? Είναι ορατό? Εάν επικρατήσει παγκοσμίως το μεταλλαγμένο στέλεχος όμικρον και εάν πετύχουμε εμβολιαστική κάλυψη σε κράτη της Ασίας και της Αφρικής όπου τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι η πανδημία σιγά σιγά θα σβήσει και θα μετατραπεί σε μια ενδημική διαχειρίσιμη νόσο όπως είναι η γρίπη και ενδεχομένως η ποιότερη. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.